Για πρώτη φορά οι ηγέτες της Ελλάδας και της Βουλγαρίας συνομιλούν σε πόλη εκτός των πρωτεύουσών των δύο χωρών. Η Δέλτα Τηλεόραση καταγράφει όλα τα γεγονότα από την ιστορική αυτή συνάντηση για την Αλεξανδρούπολη. Καλημέρα Γιώργο και πάλι. Μόλις έφτασε ο Βούλγαρος Πρωθυπουργός. Σε λίγα λεπτά, όπως ίσως βλέπετε και στους δέκτες σας, αναμένεται να μπει μέσα στην αίθουσα για να ξεκινήσει η συνεδρίαση του 4ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας. Ένα αγκαλισμί. Για πρώτη φορά σε πόλη πλην των πρωτεύουσών των δύο χωρών. Μια ιστορική στιγμή, αν μη τι άλλο. Η διεύρυνση και ενδυνάμωση των σχέσεων Ελλάδας-Βουλγαρίας βρίσκονται στο επίκεντρο του 4ου Ανώτατου Συμβουλίου, συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον των δύο κρατών. Τη συνάντηση καταγράφει λεπτό προς λεπτό το επιτελείο της Δέλτα Τηλεόρασης. Με ζωντανές συνδέσεις από τον χώρο διεξαγωγής της συνάντησης και τα σημεία επίσκεψης του Πρωθυπουργού, η Δέλτα Τηλεόραση μεταφέρει τα γεγονότα στους τηλεθεατές. Πράγματι, αυτή την ώρα έχουν ξεκινήσει οι εργασίες του 4ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. Όπως ίσως έχουμε ξαναπεί, πρόκειται για μια ιστορική συνάντηση, καθότι για πρώτη φορά ένα τέτοιο συμβούλιο συνεδριάζει σε πόλη εκτός των πρωτεύουσών των δύο χωρών. Νωρίτερα ο Πρωθυπουργός βρέθηκε, όπως ίσως έχετε πει, σε προηγούμενες συνδέσεις στο Εθνολογικό Μουσείο. Βρίσκεται έτσι κι αλλιώς στη Θράκη από χθες το βράδυ, όπου είχε σύσκεψη με παραγωγικούς φορείς. Πριν από μία ώρα περίπου ξαναγήθηκε εδώ ο Πρωθυπουργός, ο οποίος έφτασε λίγο μετά τις 9 μαζί με την σύζυγό του. Στις εγκαταστάσεις της Δέλτα Τηλεόρασης, ο δημοσιογράφος Γιώργος Χονδρόπουλος φιλοξενεί τον αντιστράτηγο εν αποστρατεία Αθανάσιο Γαλάνη και τον αντινάβαρχο εν αποστρατεία Νίκο Παπανικολόπουλο. Οι δύο άνδρες μεταφέρουν τις γνώσεις τους, αναλύοντας τους λόγους για τους οποίους είναι σημαντική αυτή η συνάντηση, η οποία επιλέχθηκε να γίνει στην πρωτεύουσα του Εύρου. Ο κύριος Αθανάσιος Γαλάνης και ο κύριος Νίκος Παπανικολόπουλος βρίσκονται εδώ στο στούντιο μαζί μας να μας δανείσουν τις γνώσεις και τα φώτα τους γύρω από τα θέματα που άπτονται τις σχέσεις των δύο χωρών. Περνάμε λοιπόν δεύτερη θεματική ενότητα, η οποία δεν είναι άλλη παρά η οικονομία και ο τουρισμός ανάμεσα στις δύο χώρες. Θα ξεκινήσουμε αυτή τη φορά με τον κύριο Παπανικολόπουλο. Να μιλήσουμε αρχικά στην αρχή, κύριε Παπανικολόπουλο, θέλω την άποψή σας, επειδή γνωρίζετε το θέμα, για τους αγωγούς. Έχουμε τον αγωγό IGB, ο οποίος θα μεταφέρει αέριο, έχουμε τον TAP, έχουμε ταυτόχρονα και το έργο του LNG στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, μια πλειάδα από ενεργειακά έργα, τα οποία φαίνεται ότι θα διαδραματίσουν πολύ σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της Ελλάδας, αλλά και πιο συγκεκριμένα και της δικής μας περιοχής εδώ στην Αλεξανδρούπολη. Ιστορικά στοιχεία για τη Βουλγαρία και πώς εξελίσσεται η σχέση της με την Ελλάδα, η σπουδαιότητα των ενεργειακών έργων που συνδέουν τις δύο χώρες, οι διασυνοριακές σχέσεις, αλλά και το προσφυγικό είναι μεταξύ άλλων τα ζητήματα που θίγονται στην τρίωρη ζωντανή εκπομπή της Δέλτα Τηλεόρασης. Είμαστε γείτονες. Η ιστορία μας δεν ήταν καλή. Αλλά ας πάρουμε τα τελευταία, ποτέ δεν πρέπει να διαιωνίζονται οι αντιπαλότητες μεταξύ των δύο χωρών. Είχαμε πάντα διαφορές, αλλά τα τελευταία χρόνια βοηθήσαμε να μπουν και στο ΝΑΤΟ, να μπουν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ένα δεύτερον, ρίξαμε πάρα πολλά χρήματα και δραστηριοποιούνται πάρα πολλές επιχειρήσεις στη Βουλγαρία υψηλωτάτου επίπεδου. Είναι πολύ θετικό όταν δύο πρωθυπουργοί, δύο γειτονικών κρατών βρίσκονται σε ένα τραπέζι να συζητήσουν τα προβλήματα της περιοχής και να μπορέσουν να δώσουν λύσεις, πολύ δε περισσότερο όταν, από ό,τι ακούσαμε τώρα στο ρεπορτάζ, συνοδεύονται από πλήθος άλλων υπουργών. Να πούμε ότι οι σχέσεις Ελλάδας-Βουλγαρίας άρχισαν το 1994 να αναθερμαίνονται με αφορμή την ιδέα που έπεσε για τον αγωγό πετρελαγωγό Μπουργκάς Αλεξανδρούπολη. Ήταν τότε το 1994 όταν οι Τούρκοι δημιούργησαν προβλήματα στη διέλευση των δεξαμενοπλοίων από τα στενά για περιβαλλοντικούς λόγους και τέθηκε αυτή η ιδέα από ελληνικής πλευράς, η οποία είχε θετική απήχηση και από τη Βουλγαρία και από τη Ρωσία.